Κύριος Τσούνης, λοιπόν, Ηλίας Τσούνης είναι εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σε σύντομο χρονικό διάστημα κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις και ξέρετε και ότι θα σας ρωτήσουμε έτσι λίγο περίεργα και δύσκολα θέματα, αλλά και σε αυτές τις ερωτήσεις. Με χαρά να απαντήσουμε. Γιώργο. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι που αφορά κάτι που ίσως να μπορεί να διορθωθεί και μιλάω για τον κίνδυνο να μείνουν εκτός ασφάλισης όσοι δεν έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Ακούμε ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες σε μεγάλους αριθμούς, δεν ξέρω να σας πω τον ακριβή αριθμό κύριε Τσούνη, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αυτό που λέμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ασφαλιστική ικανότητα, όπως λέγεται. Ασφαλιστική ικανότητα, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δηλαδή, πάντα ίσχυε. Απλά ήταν διαφορετικά τα ταμεία. Δηλαδή, τότε ήταν ο ΤΕΟΣ ΟΑΕ που ουσιαστικά έδινε την ασφαλιστική ικανότητα στους μη μισθωτούς και ο ΓΑΣ στους αγρότες. Τώρα, για να απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε. Οι μη μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες θα πρέπει μέχρι 31 Ιανουαρίου να έχουν φροντίσει είτε να έχουν αποπληρώσει είτε να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Ως όφυλαν, δηλαδή ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Γιατί εσείς για παράδειγμα που είστε μισθωτοί ή οι τηλεθεατές που μας βλέπουν που είναι μισθωτοί, οι ασφαλιστικές τους εισφορές πληρώνονται από τον εργοδότη. Άρα λοιπόν έχουν ασφαλιστική ικανότητα οι άνθρωποι αυτοί επειδή πληρώνονται ασφαλιστικές τους εισφορές. Οι μη μισθωτοί πρέπει μόνοι τους να φροντίζουν, όπως καλά γνωρίζουμε, για αυτή τη δουλειά. Τα προηγούμενα χρόνια, λόγω COVID, υπήρχε μια ευνοϊκή κατάσταση, ένα ευνοϊκό καθεστώς για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μη μισθωτούς, όπου ουσιαστικά μετά την πανδημία δεν χρειάστηκε να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές οφειλές για να πάρουν ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να καταβάλουν τις οφειλές και το προηγούμενο έτος είχαν απλά την υποχρέωση να καταβάλουν το ποσοστό υπεραιωπή. Δηλαδή ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό είναι γνωστό εδώ και κάποιους μήνες ώστε να προετοιμαστούν όσοι έχουν οφειλές ή ξαφνικά τώρα το μαθαίνει ο κόσμος και προσπαθεί να βρει πώς να καλύψει αυτό το κενό ή τον ξαφνικό θάνατο. Ωραία. Γι' αυτό ανέφερα ότι ούτως ή άλλως οι μη μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι οφείλουν, το γνωρίζουν δηλαδή, ότι οι ίδιοι πληρώνουν τις φορές τους και πρέπει να φροντίζουν γι' αυτό. Τώρα, είχε κάνει διάφορες παρεμβάσεις ο φορέας και εγώ το ανέφερα συχνά, ότι πρέπει να φροντίσουν τις ασφαλιστικές τους φορές. Ωστόσο, αυτή είναι μια, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημα που μου θέτετε, είναι μια κατάσταση η οποία την επεξεργάζεται το Υπουργείο. Δηλαδή, θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα το διαχειριστεί και το Υπουργείο και φυσικά ο ΕΦΚΑ θα εφαρμόσει για να μην την πολιτική. Αν βρεθεί κάποιος σε αυτή τη δύσκολη θέση, ποια είναι η. Θα πρέπει μέχρι τέλος. Σωστά. Θα πρέπει μέχρι τέλος Ιανουαρίου να πάει να ρυθμίσει τις οφειλές του. Με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση. Δηλαδή, εγώ, αν σας χρωστάω 10 χιλιάρικα. Και προφανώς για να σας τα χρωστάω δεν έχω. Πόσα πρέπει να βάλω στο τραπέζι για να μπω στη ρύθμιση. Κοιτάξτε, υπάρχει η πάγια ρύθμιση έως 24 μήνες. Κανείς μπορεί να καταβάλει ένα ποσό και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ή να ρυθμίσει εξ αρχής όλο το ποσό. Θα πρέπει να πάει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του και να τον καθοδηγήσουν οι υπάλληλοι. Άρα οι δόσεις μπορούν να είναι έως και 24 μήνες. Οι δόσεις μπορούν να είναι έως και 24 δόσεις. Είναι οι πάγιες δόσεις που έχει ο φορέας αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και 12, όσες είναι από 12 έως 24. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τώρα σας λέω τι ορίζει ο νόμος. Το τι θα αποφασίσει το Υπουργείο μένει να το δούμε. Για παράδειγμα, πέρσι, την προηγούμενη χρονιά, το Υπουργείο αποφάσισε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση, δηλαδή μετά την περίοδο COVID, να είναι μια πιο ελαστική, να υπάρχει μια ελαστικότητα προς αυτό. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μια παράταση, γιατί είπατε την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσετε λίγο. Την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει αποφασίσει το Υπουργείο τι θα κάνει. Οπότε αναμένουμε και εμείς τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας. Έχετε καθόλου το μέγεθος, τον κόσμο, τον πληθυσμό, τι πρόβλημα. Μπορεί να είναι αυτό πόσο να φορά. Προσέξτε, το πρόβλημα κατά τη δική μου γνώμη δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μη μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι και τα έμεσα μέλη. Δηλαδή η συζήτηση αυτούς αφορά κατά κύριο λόγο. Ναι, προφανώς είναι τα άμεσα μέλη, άμεσα ασφαλισμένοι, αλλά είναι κατά κύριο λόγο και τα έμεσα μέλη. Δηλαδή είναι τα παιδιά τους. Ή ένας άνεργος εκ των Έχετε δύο γονιών. Γιατί για παράδειγμα, αν είναι ένας αγρότης
μια που νομίζω ότι περιλαμβάνει αυτή. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οι αγρότες, για παράδειγμα, σκέφτεται έναν αγρότη, ας πούμε, που έχει μια οικογένεια όπως αυτές που δεν συναντάμε πια εδώ, με 4 με 5 παιδιά. Έτσι, γιατί στην Αθήνα είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο. Και να μείνουν ανασφάλιστοι όλοι. Εγώ αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα και όλοι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, γι' αυτό και γίνεται και η συζήτηση από το Υπουργείο τόσο σοβαρά. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής, για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου ως προς αυτό που λέτε. Υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής αδικίας από την άλλη. Γιατί ο μισθωτός πληρώνει όλα τα χρόνια τις ασφαλιστικές του εισφορές, ακόμα και επί COVID. Ναι, προφανώς ο μισθωτός δεν επηρεάστηκε τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας και ο μη μισθωτός και ο αγρότης. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια κοινωνική αδικία. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία ευνοείται όσον αφορά την ασφαλιστική ικανότητα. Δηλαδή έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μπορεί να πάει σε δημόσιες δομές χωρίς να πληρώνει. Ενώ από την άλλη οι μισθωτοί πληρώνουν, κύριε Τσουνέ, και πάνε και έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Που είναι μισθωτοί. Επιτρέψτε μου να πω ότι το ακούω αυτό που λέτε. Δεν θέλω να μείνουν ανασφαλιστοί άνθρωποι επειδή εγώ πληρώνω και αυτοί δεν πληρώνουν. Σωστό. Κανείς δεν το θέλει. Δηλαδή, γι' αυτό συμφωνώ. Αδικημένος, ναι, μπορεί και να είμαι όπως είμαι αδικημένος στο φορολογικό. Αφού εμείς πληρώνουμε ό,τι και αν πείτε, θα τα πληρώσουμε γιατί δεν παγκάρουμε. Είναι αλήθεια αλλιώς, αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Αλλά, συμφωνώ. Τόσα, έχουμε μάθει να ζούμε με το μαύρο χρήμα να είναι στα, δίπλα μας. Τώρα, εγώ πρέπει να πω ότι. Στο θέμα των φαρμάκων θα γίνω σκληρός και άμα θα σηκώσω για τη ρομφαία και θα τους πάρω τα κεφάλια. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό το θέμα δεν πειράζει να είστε ελαστικοί, ας πούμε. Συμφωνώ. Γι' αυτό και τα προηγούμενα 3 χρόνια υπήρχε αυτή η πολιτική, η ελαστική πολιτική όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Γιατί το Υπουργείο έδειξε κατανόηση μετά τον COVID, 2 χρονιές δεν είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν εισφορές και την 3η χρονιά, δηλαδή το 2023, είχαν την υποχρέωση να καταβάλουν μόνο το ποσό, η περαιοπή, όπως λέγεται. Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Αναμένουμε κι εμείς τις απαντήσεις του Υπουργείου. Σωστά. Αλλά λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και καλώς το αναδεικνύεται. Είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό ζήτημα και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες. Πάμε τώρα στο θέμα με τους συνταξιούχους και αυτή την παρακράτηση ή συμψηφισμός, πώς να το πούμε, σωστά, που θα γίνει στις συντάξεις. Πότε θα γίνει, τι περιπτώσεις αφορά και γιατί έγινε αυτό το μπέρδεμα. Πάμε καταρχάς να εξηγήσω τι έγινε, να εξηγήσουμε τι έγινε. Το 2023 δόθηκαν για πρώτη φορά αυξήσεις στη συντάξη, θα το θυμάστε. Τότε η αύξηση, πέρσι δηλαδή, ήταν 7,75 που πήραν οριζόντια όλοι οι συνταξιούχοι. Εκτός από αυτούς που είχαν προσωπική διαφορά, που επιδοτήθηκαν και τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ένα κομμάτι των συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 570.000, πήραν διπλή αύξηση. Δεν πήραν λιγότεροι, πήραν περισσότεροι. Για πόσο διάστημα? Για ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Μετά αμέσως ο φορέας το αντιλήφθηκε, διόρθωσε το πρόβλημα. Τους επόμενους μήνες πήραν κανονικά την αύξηση τους 7,75 και αμέσως ενημερώθηκε το κοινό με δελτίο τύπου στις 16 Τρίτου από το φορέα ότι αυτά τα χρήματα θα παρακρατηθούν κάποια στιγμή στο τέλος του χρόνου και αμέσως ενημερώθηκαν και οι δικαιούχοι, δηλαδή οι άνθρωποι που πήραν αυτή το πλεονάζουν ποσό, την παραπάνω αύξηση, ότι τέλος του χρόνου όντως θα γίνει παρακράτηση. Έφτασε το τέλος του χρόνου, το πλήρωμα του χρόνου και θα γίνει παρακράτηση στους μισούς από αυτούς στην σύνταξη Φεβρουαρίου, δηλαδή τώρα που θα πληρωθούν. Μέσα στο Φεβρουάριο. Σωστά, θα πληρωθούν τώρα τη σύνταξη Φεβρουαρίου και θα γίνει παρακράτηση στους μισούς και η άλλη μισή τον επόμενο μήνα. Τώρα, για να πούμε και για τα ποσά, μεσοσταθμικά για κάθε συνταξιούχο είναι περίπου 26 ευρώ. Δηλαδή είναι από 1 ευρώ έως 50 ευρώ. Άρα κατά μέσο όρο 26 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, λάθη. Εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Βούλα μου. Δεν θα έφευγα από το θέμα στους συνταξιούχους, θα έμενα. Θέλω να μάθω αν έχετε εντοπίσει πώς έγινε το λάθος. Ναι. 570.000 άνθρωποι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που διεξήγαγε μια τόσο μεγάλη κλίμακα δραστηριότητα ο φορέας. Πέραν της τακτικής πληρωμής των συντάξεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμίζω ότι ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε το 2017. Μέχρι τότε και ακόμα και σήμερα την πληροφορία, μέχρι να ενοποιηθεί δηλαδή η βάση δεδομένων, δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, θα το πω πολύ απλά, ναι, την πληροφορία την έπαιρνα από τα τέος ταμεία. Και βέβαια υπήρχαν εταιρείες ανάδοχοι, υπάρχουν εταιρείες ανάδοχοι, οι οποίοι προβαίνουν στις διαδικασίες αυτές της αύξησης της πληρωμής. Όπως είναι για παράδειγμα η ΔΙΚΑ, η οποία είναι δημόσια ΑΕ. Ναι, ναι. Τώρα,
Υπάρχουν και ιδιώτες που συνεργάζονται σε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, ανάδοχοι. Βέβαια. Το λάθος με συμβάσεις. Πώς? Το λάθος. Πώς, Το λάθος έγινε από ανάδοχο εταιρεία. Όπου έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ρήτρας, είχε βγει και σχετικό δελτίο τύπου και προφανώς θα έρθει η στιγμή που θα αποζημιωθεί. Δηλαδή το επόμενο διάστημα, ο ΕΦΚΑ, το δημόσιο δηλαδή, θα αποζημιωθεί για το λάθος που έκανε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και προβλέπει. Σωστά. Υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία όπου όλοι συνέβαλαν στο λάθος. Γιατί ξέρετε, όταν γίνεται μια τέτοια διαδικασία, λίγο πολύ ξεφεύγει από όλους. Γιατί και ο ΕΦΚΑ ελέγχει. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι καθόλου πονηρά, με απόλυτη ειλικρίνεια σας ρώτησα, ούτε καν με τη γνωστή προβοκατόρικη διαδικασία. Ναι, ναι, αλίμονο. Εδώ υπάρχει κάτι. Όπως και εγώ σας απάντησα. Μας είχατε. Ναι, ναι. Βεβαίως. Και ξέρετε ότι αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ στην εκπομπή και η Βούλα και εγώ. Χαίρομαι. Υπάρχει. Εδώ και πολύ καιρό, αν θυμάμαι καλά, επί Χατζηδάκη πρέπει να ήταν, όταν είπαν ότι για να κάνουμε, ξέρω εγώ, την επιτάχυνση, για παράδειγμα, της έκδοσης των συντάξεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια δικηγορικά γραφεία. Καλά, δεν τα θυμάμαι. Ναι, πάτε σε άλλο θέμα, ωστόσο. Όχι, λέω το εξής, ότι η συνεργασία με τους ιδιώτες δεν είναι πάντα μια πανάκια. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, το να έχεις δώσει 570.000 λάθος συντάξεις, φαντάζομαι ότι τη στιγμή που τις δίνεις έχουν ένα κόστος εκατομμυρίων. Κάνω λάθος? Δεν μπορώ να υπολογίσω το κόστος, αλλά φαντάζομαι πως θα υπάρχει κάποιο κόστος. Σίγουρα. Εκατομμύρια θα βγαίνουν. 570.000. Εννοείται ως ποσό που δόθηκε παραπάνω. Ως ποσό που δόθηκε παραπάνω. Γύρω στα 13 εκατομμύρια ήταν το λάθος που δόθηκε παραπάνω και θα επιστραφεί τώρα. Ναι, ναι, όχι, αλίμονο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, με συγχωρείτε, κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση ένα τέτοιο λάθος να έχει γίνει και στις τελευταίες αυξήσεις του 3%? Πολύ σωστό το ερώτημα. Η απάντηση είναι πως όχι. Έχουν δοθεί με απόλυτη ακρίβεια οι αυξήσεις στους δικαιούχους που έπρεπε να δοθούν. Δηλαδή, υπολογίστηκε ακριβώς πόσοι είχαν προσωπική διαφορά, πήραν το 3%, μειώθηκε η προσωπική τους διαφορά και επιδοτήθηκαν αντιστοίχως. Και νομίζω ότι έγινε δουλειά μηνών για να δοθούν οι αυξήσεις του 3% τώρα, φέτος. Ναι. Και γι' αυτό έγινε και το λάθος το 2023, επειδή δεν υπήρχε χρόνος και έγιναν πολύ γρήγορα όλα. Μέσω των ιδιωτών που έχει θίξει ο Γιώργος, έγινε και λόγω της σπουδής για να επισπευσούν οι διαδικασίες απόδοσης των συντάξεων, αφού το αναγνωρίζουμε, έγινε λάθος περίπου στο 13% των συντάξεων. Δηλαδή άλλες δόθηκαν υψηλότερες και άλλες ίσως χαμηλότερες. Τώρα αναφέρεστε σε κάτι άλλο, θα το διευκρινίσω. Κάτι άλλο, ναι, ναι. Αλλά και αυτό αφορά τις συντάξεις και λάθος σε απόδοση. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Ωραία, εσείς πότε θα δουν οι συνταξιούχοι τις αλλαγές? Ωραία, εσείς τώρα αναφέρεστε στο 13% των ενστάσεων επί των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Άρα έχουμε χ συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Σωστά. Έχουμε έναν αριθμό συνταξιοδοτικών αποφάσεων χ κάθε χρόνο. Και επί αυτών, περίπου το 12,9%, ας πούμε 13 χοντρικά, έχει ενστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενστάσεις θα δικαιωθούν. Περίπου οι μισές θα απορριφθούν. Άρα περίπου το 7% επί των ενστάσεων, όντως, όταν επανυπολογιστεί, θα τροποποιηθεί η συνταξιοδοτική απόφαση. Και θα πάρουν χαμηλότερες ή ψηλότερες. Και τα δύο. Μπορεί να έχουν πάρει χαμηλότερη, μπορεί να έχουν πάρει και υψηλότερη. Δεν φαντάζομαι να έρθει κάποιο ένσταση γιατί δώσατε παραπάνω. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως. Πολλές φορές έχετε δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή? Πολλοί πάνε στον εργατολόγο τους και τους λέει θα πάρεις τόσα, ή στο λογιστή τους, ή σε ένα φίλο τους. Και τελικά δεν παίρνουν τόσα, παίρνουν λιγότερα ή περισσότερα, γιατί προφανώς κάτι δεν έχουν υπολογίσει και οι ίδιοι σωστά. Άρα. Άρα θέλω να πω ότι όταν βάζεις τα δεδομένα και τρέχουν τα συστήματα και βγάζουν μία σύνταξη, είναι τελείως διαφορετικό από το να το υπολογίσεις στο χαρτί ένας εργατολόγος ή ένας λογιστής. Επειδή το βλέπω, έχω και έρθει 2-3 φορές, έχουν έρθει και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν θα μπω σε αυτά. Πότε έγινε το λάθος στους 570.000, γιατί εδώ έχουν... Το Φεβρουάριο του 23. Το Φεβρουάριο του 23. Ναι, πριν από ένα χρόνο, όταν δόθηκαν οι συντάξεις του 7,75%. Επειδή βλέπουν και πολιτικά κίνητρα στα λάθη κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, για να είμαστε εντάξει, έπρεπε να το ρωτήσουμε. Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνατε. Κύριε Τσούνη, μας έχετε κάποια άλλη είδηση? Η είδηση είναι ότι ο φορέας εξυγχρονίζεται
και ότι έχουν πέσει οι κύριες ληξιπρόθεσμες συντάξεις από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα από 35.000 στις 25.000. Και νομίζω ότι εδώ έχει έρθει και η ώρα να ευχαριστήσω και προσωπικά και ως διοίκηση το προσωπικό του φορέα, γιατί ξέρετε, πίσω από κάθε συνταξιοδοτικό φάκελο υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει ένας εργασιακός βίος και όλοι οι υπάλληλοι του φορέα έχουν συνείδηση και ενσυναίσθηση τη δουλειά που κάνουμε. Την επόμενη φορά που θα έρθετε και θα έρθετε σύντομα, ναι, θα πούμε και για τις επικουρικές, γιατί και εκεί έχουμε πολλά παράπονα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.